Ενεργοποιήστε τους υπότιτλους του κάθε βίντεο με αυτόν τον τρόπο για να ακούτε και να διαβάζετε συγχρόνως. Θαύμα του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Τα κομμένα δάχτυλα του παιδιού φύτρωσαν ξανά. Απίστευτο! Το καλοκαίρι του 2001 ήρθε στην πόλη Θεοδοσία της Κρυμαίας από το Σεβερομόρσκ ο 10χρονος Ναζάρ Σαντιτσένκο για να παρεθερήσει από τη γιαγιά του. Ο Ναζάρ έπαιζε πολύ ωραίο πιάνο. Κάποια μέρα όμως το μικρό αγόρι πήγε να περάσει την πόρτα του σπιτιού. Η πόρτα έκλεισε ορμητικά και του έπιασε τα δύο μεσαία δάχτυλα. Το τραύμα ήταν πολύ βαθύ. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Θεοδοσίας και οι γιατροί διαπίστωσαν ότι οι δύο νυχοφόρες φάλαγγες ήταν ακροτηριασμένες. Το παιδί ήταν ιδιαίτερα λυπημένο και έλεγε κλαίγοντας: «Τώρα δεν θα ξαναπαίξω πιάνο». Μετά την εγχείρηση, η μητέρα του Σβετλάνα έδεσε στο πληγωμένο χέρι του γιού της μία εικονίτσα του Αγίου Λουκά, παρακαλώντας τον να ελαφρύνει τον πόνο του παιδιού. Η διαδικασία της επούλωσης ήταν πολύ γρήγορη και λίγο καιρό μετά, εκεί στις μεταχειρητικές τομές, άρχισε το κολόβο με το δακτύλο να μεγενθύνεται. Και προς έκπληξη όλων, οι ακροτηριασμένες φάλαγγες των δακτύλων άρχισαν να αναγεννιούνται. Πράγμα που οφείλεται αποκλειστικά σε θαύμα. Τέτοια πράγματα δεν γίνονται από μόνα τους. Σε λίγες μόλις μέρες αποκαταστάθηκαν πλήρως, μαζί με την αναγέννηση των δύο νύχων, χωρίς μάλιστα να αφήσουν κανένα σημάδι ελάττωμα. Εν Χριστώ αδέλφια μου, υπάρχει και βίντεο στο YouTube με την ίδια τη μαρτυρία του παιδιού σε συνέντευξη. Την ευλογία του Αγίου Λουκά να έχουμε.